Περίμενα κι εγώ. Εδώ είμαστε λοιπόν με την αγαπημένη Μαρίνα Σεραφιμίδου, διότι η ομορφιά δεν έχει εποχή, δεν σταματάει να υπάρχει. Και η φύση μας χαρίζει πάντα τα υπέροχα δώρα της. Και τι κάνεις, κορίτσι μου, γλυκό. Μια χαρά, αγάπη. Πέρασες χρόνια ωραία. Πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Να έχουμε... Μπορούμε να περάσουμε και καλύτερα όλη τη χρονιά. Εγώ αυτό εύχομαι. Μια χαρά. Σαν να μου φαίνεται ότι θα είναι καλύτερη αυτή η χρονιά. Έτσι. Από την προηγούμενη. Ωραία. Έτσι μου ξεκίνησε με αισιοδοξία, ρε παιδιά. Σούπερ, σούπερ. Έχω φέρει εδώ. Μυρίζει, όλα θα τα κάνουμε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Ροδόνερα, έχω φέρει. Λοσιόν με ροδόνερο. Βεβαίως. Τονωτική λοσιόν για το πρόσωπο με μέλι. Σούπερ. Μάσκα προσώπου, τροφή μεσογειακή. Ακριβώς. Όλα αυτά θα τα φτιάξουμε τώρα. Ωραία. Για την πρώτη λοιπόν λοσιόν με τριαντάφυλλο για το πρόσωπο θα χρειαστούμε 1/4 της σκούπας αμυγδαλέλαιο, θα χρειαστούμε μελισσοκέρι, 1 κουταλιά της σούπας και 1/4 της σκούπας, του φλιτζανιού δηλαδή, ροδόνερο, το οποίο το ροδόνερο αυτό που σου μυρίζει, έτσι το έχω φτιάξει εγώ γιατί το έχω ενισχύσει και με λίγο λάδι τριαντάφυλλο. Γι' αυτό μου μυρίζει ωραία. Έτσι. Το έχω κάνει λίγο πιο ενισχυμένο για να μυρίζει και πιο ενισχυμένα και πιο ωραία, αλλά να έχει και τις καλές ιδιότητες του τριαντάφυλλου, αφού είναι για το πρόσωπο, έτσι. Μυρίζει πάρα πολύ. Αντιγυραντικό, πάρα πολύ. Δηλαδή, έχει, η αλήθεια να πω, έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Από έχει. Του εμπορίου. Έχει. Ναι, γιατί έχει και ενισχύσει. Εξτρά. Βεβαίως. Το έχουμε ενισχύσει. Το μελισσοκέρι μας εδώ, τριμμένο μελισσοκέρι. Λοιπόν, θα χρειαστούμε βέβαια και τον καζάκι μας. Θα βάλουμε και το αμυγδαλελαιό. Μέχρι να λιώσουν σε λίγο, μπορούμε να τα κάνουμε και στο φούρνο μικροκυμάτων. Εντάξει, ή και σε μπαίνει πιο παραδοσιακά έτσι. Ναι, απλώς να μην το καίνε πολύ. Εμείς εδώ όχι, δεν πρέπει να βράσει. Μπράβο. Απλά να λιώσει. Μπράβο. Και μετά, και αφού να θα λιώσει αυτό, θα ρίξουμε μέσα το τριανταφυλλό νερό μας, το ροδό νερό μας. Ωραία. Ωραία. Λίγο θέλουμε. Να ρίξω και λίγο ακόμα, νομίζω ότι πρέπει. Θα τα κάνω και με το μάτι. Εσείς θα τα κάνετε με τη συνταγή κανονικά. Ωραία. Η συνταγή κανονικά είναι 1/4 του φλετζανιού λάδι αμυγδάλου, 1 κουταλιά της σούπας τριμμένο μελισσοκέρι και 1/4 του φλετζανιού ροδόνερο. Βεβαίως. Αυτή η λοσιόν. Θα στερεοποιηθεί, δεν είναι και πολύ λοσιόν, είναι όμως πολύ καλή φάση. Τι είναι δηλαδή. Θα το δεις τώρα. Είναι πάρα πολύ καλή για το πρόσωπο. Τη βάζουμε και σαν κρέμα ημέρας, μπορούμε να το βάλουμε και σαν κρέμα νύχτας. Έχει όλες τις καλές ιδιότητες, γι' αυτό και βάζουμε τις ιδιότητες από το τριαντάφυλλο. Έτσι, που είναι και αντιγυραντικό, που κάνει πολύ καλό στο δέρμα μας. Λίγο ακόμα αυτό και λιώνει. Κάτσε, να πούμε κάτι. Τη λοσιόν τη χρησιμοποιούμε μετά, αυτό που ξέρω εγώ, είναι μετά το γαλάκτωμα. Ναι. Η λοσιόν αυτή είναι λοσιόν που την βάζουμε και την αφήνουμε, σαν κρεμούλα, ας πούμε, σαν ένα μπομ. Δεν είναι για αυτό μπαίνει, εφαρμόζεται στο πρόσωπο με βαμβάκι. Όχι, με τα δαχτυλάκια μας. Α, με τα δαχτυλάκια. Και την αφήνουμε. Την αφήνουμε. Δεν... Αν θέλουμε να ξεβαφτούμε, εντάξει, γίνεται και αυτό αν θέλουμε. Απλώς μπορούμε να τη βάλουμε και μια περιποιητική λοσιόν. Καλύτερα το βράδυ, Μαρίνα. Επειδή έχει λίγο το λαδάκι ενισχυμένο, ας το δοκιμάσουν. Μπορούν να τη βάλουν και το πρωί, αλλά όταν θέλουν να βαφτούν, θα τα μπονάρουν λιγάκι, θα το αφήσουν, θα τα μπονάρουν λιγάκι να φύγει το περιττό και μετά ας το δοκιμάσουν. Πολλά δέρματα μπορεί να μην χρειαστεί βέβαια, που είναι και πιο ξηρά. Είναι μια χαρά. Ανοίξω λίγο. Για εδώ. Όχι, κάτσε για το σβήσω, κατά λάθος. Δεν φοβάσαι. Απλώς για να μην μας πάρει πολύ ώρα το... Για να δω. Με λιώνει σιγά σιγά. Με λιώνει. Να σας πω ότι όλα αυτά τα υλικά για τις συνταγές που μας δείχνει η Μαρίνα, μπορείτε να τις βρείτε στο χώρο της. Βεβαίως. Και να μην ξεχάσουμε, καλά που μου το θύμισες, να πούμε ότι έχουμε και την προσφορά που την είχαμε βάλει και πριν κλείσουμε για το χρόνο, που μπορούν την σούπερ αντιγυραντική κρέμα που περιέχει και υαλουρονικό, ελαστίνη και κολαγόνο, από 55 ευρώ θα την πάρουν στα 17 ευρώ. Μπορούν να παίρνουν και μάλιστα η κυρία που θα πάρει πρώτη θα την πάρει δωρεάν. Μπορούν να παίρνουν να αφήνουν το όνομά τους στα τηλέφωνα του σταθμού ή να με παίρνουν εμένα μετά και όποτε θέλουν να έρχονται να την παίρνουν. Ωραία, επειδή είναι η πρώτη κυρία που θα πάρει, πού να πάρει η πρώτη κυρία. Ούτως ή άλλως μπορεί να πάρει εδώ ή θα σημειώσουν τα κορίτσια κάτω, όχι τα τηλέφωνα, τα ονόματα, θα μου τα δώσουν εμένα. Η πρώτη κυρία θα πάρει την κρεμούλα αυτή δωρεάν, οι υπόλοιπες 10-12. Όσες είναι, θα την πάρουν στα 17 ευρώ από 55 και θα με πάρουν εμένα τηλέφωνο στα τηλέφωνά μου στο 213-0036-439 και στο 6937-136-888 να περάσουν όποτε θέλουν, αφού θα έχω τη λίστα με τα ονόματα που πήραν εδώ,
να την πάρουν από μένα. Πες, να πούμε ότι είναι στο κέντρο της Αθήνας. Είναι σκουφά 24α στο Κολωνάκι, στον τρίτο όροφο. Είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι πολύ κοντά στην πλατεία. Υπάρχει πρόσβαση και με το μετρό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και αξίζει να πάτε, αν ενδιαφέρεστε πραγματικά για αυτά που λέμε εδώ, γιατί η Μαρίνα μας έχει βάλει σε μια πολύ ωραία διαδικασία, έτσι όλες μας. Να πω και τι κάνω. Ναι. Λοιπόν, έχει λιώσει. Το μελισσοκέρι. Μαζί με το λάδι. Το βλέπουμε, έτσι. Και θα ρίξουμε σιγά σιγά το ροδόνερο. Και αυτό θα σταθεροποιηθεί. Θα δεις. Γιατί έχει άλλη θερμοκρασία το ροδόνερο. Θα δεις, ναι. Ναι. Έχει άλλη θερμοκρασία. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε και αυτό λίγο να το ζεστάνουμε. Αλλά επειδή εδώ πέρα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό ταυτόχρονα, λίγο-λίγο θα πήξει. Α, πήζει. Ναι, λίγο-λίγο να πάρει τη θερμοκρασία. Παιδιά, είναι τέλειο. Μ' αρέσει αυτή η δουλειά. Ναι. Τώρα, αν είχαμε και ένα μπλεντεράκι, θα γινόταν και καλύτερα. Δεν μ' αρέσει το μπλεντεράκι. Θα γίνει πιο ομογενοποιημένο. Θέλω παραδοσιακό, σαν να είμαι στο χωριό. Δεν κάνουμε φασαρία τώρα. Όχι, μ' αρέσει αυτή η φασαρία. Εδώ, Black & Decker. Για κάνε εσύ. Έλα. Έλα. Ορίστε φασαρία. Α, να το. Το Black & Decker είναι αυτό. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Όχι, Black & Decker, κάτι άλλο. Μπορεί να είναι από τους διπλανούς. Αυτό τι είναι το άλλο, το νερό, λάδι. Κάτσε να. Α. Είναι το. Ναι. Δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Θέλει λίγο ομογενοποίηση. Να το βάλουμε σε ένα διαφάνειες να το δούνε. Ναι. Θα βάλουμε μόνο τη τέτοια. Άστο. Θα το βάλουμε εδώ. Λοιπόν, αυτή ουσιαστικά είναι η λοσιόν. Μπράβο. Αυτή τη λοσιόν μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Είδες, βάλαμε λίγο περισσότερο νεράκι, δεν πειράζει. Βεβαίως. Νεράκι έβαλε. Λίγο έβαλα εγώ περισσότερο. Δεν πειράζει, ροδόνερο. Λοιπόν. Αυτή είναι η λοσιόν μας. Αυτή λοιπόν είναι η λοσιόν. Κοιτάξτε το μελισσοκέρι, τι ωραίο που φαίνεται εδώ. Αυτή είναι η λοσιόν μας που μπορούμε να τη βάλουμε στο πρόσωπο. Μελισσοκέρι μαζί με τέτοιο, έτσι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραία μυρίζει. Εκεί. Να τι. Θα βάλω κι εγώ τώρα στο χεράκι. Ναι. Αυτή είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η λοσιόν την οποία χρησιμοποιούμε. Για πες. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στο πρόσωπο, ειδικά τώρα το χειμώνα που κάνει πολύ κρύο, αν θέλουμε ακόμα, έτσι. Ακόμα και ακόμα μπορούμε να τη βάλουμε στις αγκώνες μας, στις στερνούλες μας, βάλω. Όπου είναι σκασμένα. Όπου είναι σκασμένη. Όπου χρειάζεται περισσότερη βοήθεια για να έχουμε καλύτερα από, τους διάφορους εξωτερικούς παράγοντες που μας στεγνώνουν το δέρμα κτλ. Διατηρείται στο ψυγείο. Όχι, αυτή μπορεί να διατηρηθεί και έξω, δεν χρειάζεται. Αλλά άμα θέλετε να τη βάλετε και στο ψυγείο, βάλτε και στο ψυγείο. Θέλετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Φανή, θες να σου στείλω λίγο, μυρίζει ωραία το ροδόνερο. Θέλεις, Φανούλα μου. Πολύ ωραία. Τώρα θα τη τη δώσω τη Φανή. Εκεί να κάτω βάλει. Που είσαι. Ναι, σου ναι. Στέλνω, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, να μην καθυστερούμε κιόλα και θα φτιάξουμε μια τονωτική λοσιόν για το πρόσωπο με μέλι. Πάμε. Μία κουταλιά τη σούπα μέλι. Μία κουταλιά του γλυκού χυμό λεμονιού, μία κουταλιά της σούπας ροδόνερο που θα βάλουμε και δύο κουταλιές της σούπας μπορούμε να βάλουμε αλκοόλ, αν θέλουμε, βότκα ή αλκοόλ, ό,τι άλλο υπάρχει, αλλά να μην μυρίζει, ή θα βάλουμε νερό αμαμελίδας ή θα μείνουμε με το ροδόνερο. Εντάξει. Δεν μας ενοχλεί καθόλου. Ωραία. Και πάμε να τη φτιάξουμε. Λοιπόν, πού είναι το μέλι. Γιατί ώρα που μυρίζω. Μυρίζω τριαντάφυλλο. Και να ξέρεις ότι το εθέριο έλαιο του τριαντάφυλλου, το κανονικό, όχι το ροδόνερο αυτό που βάζουμε για τους κουραμπιέδες και αυτά όλα, αλλά να έχει όπως έχει αυτό εδώ πέρα, καθαρίζει και την άβρα. Είναι καθαριστικό και για την άβρα. Ωραία. Από τις διαφορετικές ενέργειες. Πολύ καλό και αυτό. Λοιπόν, το χυμό λεμονιού. Λέμε όχι, πάλι το. Εντάξει, παιδιά. χυμό λεμόνι. Ναι. Αυτή η λοσιόν είναι. Είναι σαν αυτό που ήθελα να. Είναι ρευστή. Αυτό είναι άλλο. Δηλαδή αυτή χρησιμοποιείται μετά το γαλάκτωμα. Ναι, όποτε θέλουμε. Όποτε θέλουμε. Και θα βάλουμε και. Α, εδώ. Το ροδονερό μας. Το ανακατεύουμε. Άμα χρειαστείς κι άλλο, επειδή το φτιάχνουμε με το μάτι, καμιά φορά μπορεί να πέσει λιγότερο, περισσότερο. Εσείς θα χρησιμοποιήσετε τη συνταγή. Είναι μετρημένη, είναι πάρα πολύ εντάξει. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Αυτό λοιπόν θα λιώσει, θα το βάλετε σε ένα καθαρό μπουκαλάκι και θα το χρησιμοποιείτε σαν τονωτική λοσιόν. Αυτό διατηρείται στο ψυγείο. Ναι. Αν και το μέλι είναι φυσικό συντηρητικό. Αλλά, άμα θέλετε, βάλετε το και στο ψυγείο. Δεν θα φτιάχνουμε ούτως ή άλλως, όπως είπαμε, και μεγάλες ποσότητες. Μπορούμε να το κάνουμε και ανά εβδομάδα, αν το χρησιμοποιούμε και κάθε μέρα.
και να φτιάξουμε και τη μάσκα προσώπου που είναι. Λιώνει μια... αμέσως αυτό, ναι, διαλύθηκε. Ναι, 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 ναι. Και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Αυτό θα το φτιάξω κι εγώ. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό βάλαμε μέλι. Μέλι. Μπορούμε να βάλουμε και λίγο αλκοόλ, αν θέλουμε να νιώθουμε αυτή τη φρεσκάδα ότι και καλά. Βότκα. Βότκα ή αλκοόλ ή νερό αμαμελίδας. Με το αλκοόλ σου δίνει την εντύπωση ότι εξατμίζεται, ότι το πραγματικά βέβαια εξατμίζεται, αλλά εξατμίζεται το αλκοόλ. Όχι αυτά τα καλά συστατικά που έχει, ας πούμε, το μέλι μέσα, που είναι και φυσικό συντηρητικό, που είναι πολύ καλό και για το δέρμα μας, που έχει και το χυμολεμόνι. Πρέπει, παιδί μου, λέω τώρα, τόσο καιρό που συνεργαζόμαστε, το μέλι, το έχεις πολύ. Είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό γενικά το μέλι. Mm. Όπως εγώ, βέβαια ψάχνω και συνταγές που να μην έχουν και αυγό μέσα, που δεν σ' αρέσει εσένα. Ευτυχώς. Πάντως έχει και το αυγό πάρα πολύ καλές ιδιότητες. Όχι, να το φέρεις το αυγό, μη σε νοιάζει για μένα. Είτε για τα μαλλιά που κάνουμε, ό,τι είτε για. Ό,τι είναι για το καλό μας, να το φέρνεις. Για το λίγο. Λοιπόν, να τη λοσιόν. Ναι, έτσι, μπράβο. Τη φτιάξαμε, πού τη δείχνω. Mm. Εντάξει, φαίνεται, να τη. Ναι, ναι. Το βάζουμε σε ένα μπουκαλάκι, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Το βάζετε στο ψυγείο και έτσι. Κάθε βράδυ μετά το γαλάκτωμα. Βάζετε τη λοσιόν. Βεβαίως. Και το πρωί, οπότε θέλουμε. Πάμε και στην μάσκα μας, τη μεσογειακή, που είναι τροφή για το δέρμα. Και τη λέω μεσογειακή γιατί έχει μέσα και λάδι ελιάς, οπότε φαντάζομαι στη Μεσόγειο έχουμε αυτό. Λοιπόν, θα χρειαστούμε για τη μάσκα μας 1 κουταλάκι του γλυκού λάδι ελιάς, 1,5 κουταλάκι του γλυκού χυμό πορτοκαλιού ή λεμονιού. Χρησιμοποιούμε τα φυσικά οξέα φρούτων, τα κοινώς λεγόμενα που τα ξέρουμε αχά, που βοηθάνε έτσι στο να σπρίζει και η επιδερμίδα, κάνουν και απολέπιση, είναι πάρα πολύ ελαφριά απολέπιση. Λοιπόν, και 1 με 2 κουταλάκια του γλυκού αλεύρι για να ομογενοποιηθεί όλο το μείγμα. Λοιπόν, θα αρχίσω τώρα εγώ. Το αλεύρι, υγρό με αλεύρι πρέπει να βάλω λίγο αυτό. Να στύψουμε το πορτοκαλάκι μας. Ναι. Αυτή είναι μάσκα. Mm-hmm. Θα μυρίσει και πορτοκάλι. Λοιπόν, το λαδιλιάς. Και το λέω. Λοιπόν, και κάνουμε αυτή τη μάσκα. Mm. Κάνουμε ωραία, πώς το λένε, και ωραία διαδικασία. Ξεβαφόμαστε, βάζουμε τη λοσιόν που σας μάθαμε πριν και μετά και βάζετε μετά. Τη μάσκα. Και μετά από τη μάσκα λοσιόν πάλι. Αχ, τι ωραία, δεν ξέρετε τι ωραία και ενυδατικό είναι αυτό που έβαλα. Mm. Λοιπόν, έλα. Θέλω να πω, όσο εσύ φτιάχνεις, πριν κλείσουμε, τα τηλέφωνα της Μαρίνας. Σε αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να επικοινωνείτε. Ναι. Στο 210-36-08-616, το 213-0-36-439 και στο 693-7-136-888, www.prettyalchemy.blogspot.gr. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι τα μέσα τέλεια. Που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τη Μαρίνα. Να σας δώσει συμβουλές, πραγματοποιεί σεμινάρια, έχει τα δικά της προϊόντα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Και μην ξεχνάμε και την προσφορά που υπάρχει κάναμε προσφορά. Σήμερα. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Και τελειώσαμε αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, με την προσφορά μας που έχουμε την κρέμα, την αντιρρητηδική, τη σούπερ με υαλουρονικό, με ελαστίνη, κολαγόνο μέσα και πρωτεΐνες με ταξιού από 55 ευρώ στα 17 ευρώ για τις κυρίες που θα πάρουν τηλέφωνο μέχρι να τελειώσει η εκπομπή τώρα της Μαρίας Πεκατόρου και η πρώτη κυρία θα την πάρει δώρο. Θα επικοινωνείτε μαζί μου και θα έρχεστε από τη σκουφά 24α στον τρίτο όροφο, όποτε θέλετε, να πάρετε το δωράκι σας. Λοιπόν, ωραία. Να την κοιμάσκα. Έτσι, και μας έγινε και πάρα πολύ ωραία. Έγινε έτσι, πάρα πολύ ωραία. Αλεύρι, πορτοκάλι. Έτσι. Ή λεμόνι, ό,τι θέλετε. Εμένα μου αρέσει όμως και το πορτοκάλι, γιατί μυρίζει και πιο. Έχει και μια διαφορετική έτσι. Λοιπόν, μπορείτε να βάλετε μέσα σε αυτήν την μάσκα, εάν θέλετε, και προαιρετικά. Και μερικές σταγόνες εθέριο έλαιο. Μπορείτε να βάλετε εθέριο έλαιο πορτοκαλιού, λεβάντας, παλμαρόζα. Κάνει πολύ καλό. Ό,τι θέλετε. Που να μπαίνει βέβαια στο πρόσωπο και όχι πολύ, βάζουμε 3-4 σταγονίτσες. Είναι αρκετές. Λοιπόν, αυτά. Πολλά φιλάκια την από άλλη μένα. Εβδομάδα τα λέμε. Θα τα πούμε πάλι με καινούργια προϊόντα. Σε γλυκοφιλούμε βέβαια. Και φιλάκια σε ευχαριστούμε. Πολλά. Η Μαρίνα είναι ο άνθρωπός μας εδώ πέρα. Μας κάνει όμορφες πολύ οικονομικά και πολύ υγιεινά φυσικά. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Πάμε σε βίντεο κλιπ γιατί αμέσως μετά είναι εδώ ο φίλος μου ο Στέλιος Κωνσταντινίδης να μιλήσουμε για τις καλλιτεχνικές. Τα καλλιτεχνικά δρόμαρα της Αθήνας γιατί μπορεί να πέρασε. Καλά, δεν το είπα. Α. Δρόμενα της Αθήνας, γιατί μπορεί να πέρασαν τα Χριστούγεννα, οι γιορτές, αλλά η ζωή στην Αθήνα συνεχίζεται και συνεχίζεται με πολύ ωραίο τρόπο.